ένα βίντεο που πρέπει όλοι να δείτε. Είναι SOS και είναι τόσο SOS που πραγματικά με έβγαλε με wet look στην κάμερα, γιατί εκεί που ήμουνα στο μπάνιο έφαγα φλασιά και ήθελα πάρα πολύ να σας πω τώρα και με wet look το manifest που έκανε η μητέρα μου χωρίς να το καταλάβει. Χωρίς να το καταλάβει η γυναίκα το έκανε το manifest. Ήμασταν λοιπόν στο χτήμα και αραιώνα με τα δέντρα, τα ροδάκινα. Για όσους ξέρουν, για όσους δεν ξέρουν, τέλος πάντων δουλειές στα κτήματά μας. Εγώ, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και ο μπαμπάς μου. Και ήμασταν σε ένα χτήμα τεράστιο και γενικότερα ο αδερφός μου έχει πάρα πολλά στρέμματα. Εγώ έχω πιο λίγα, εντάξει. Και ξεκινήσαμε. Και η μητέρα μου από πριν, στο τηλέφωνο, όταν μου είπε ότι Φανή ξεκινάμε τη Δευτέρα να αραιώνουμε, μου λέει, Φανή, τι να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε, είναι πολλά, αλλά θα τα κοιτάμε και θα αραιώνονται από μόνα τους. Θα τα κοιτάμε και θα αραιώνονται από μόνα τους. Δείτε τι δήλωση έκανε. Γιατί λέω ότι ό,τι μιλήσουμε, ό,τι σκεφτούμε, ό,τι δήλωση βγάλουμε από εδώ και το συνοδέψουμε με έναν υψωμένο συνέστημα, βάλουμε δηλαδή συνέστημα, έκανες manifest, έγινε. Πραγματοποιήθηκε αυτό που θέλεις σε χρόνο ντετέ. Η μητέρα μου τι έκανε, γιατί θέλω λίγο να σας το εξηγήσω. Η μητέρα μου καταρχήν αγχώθηκε. Είναι αγχώδης η μητέρα μου. Αγχώθηκε, οπότε για να διαχειριστεί το άγχος της, τι έκανε, προσευχήθηκε. Η μητέρα μου δεν έχει καμία σχέση με το manifest, για να σας το πω έτσι. Είναι στην εκκλησία, διαβάζει τις προσευχές της, προσεύχεται τακτικά και μέσω της προσευχής της απλά είπε αυτή την κουβέντα. Ζήτησε δηλαδή δύναμη, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι, έτσι. Η μητέρα μου είναι 60 φεύγα, δεν λέει την ηλικία, έτσι την κρύβει λίγο. Ο πατέρας μου είναι 70 φεύγα, αρκετά 70 φεύγα. Οπότε τραβάμε μπροστά εγώ και ο αδερφός μου και γενικότερα εμείς θα κουμαντάρουμε τα κοντά, δεν ξέρω κι εγώ πόσα, 70 στρέμματα. Δεν συνηθίζουμε να παίρνουμε εργάτες, τα καταφέρνουμε, έχουμε μία ρέγουλα μόνο όταν χρειαστούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ζήτησε μέσω της προσευχής της δύναμη και είπα αυτή την κουβέντα, είπα αυτή τη δήλωση. Θα τα κοιτάμε και θα αραιώνονται από μόνα τους. Και εμείς πήγαμε στο πρώτο χτήμα, το οποίο είναι τεράστιο. Και πάντα είχε πάρα πολλά να αραιώσουμε. Αραιώνουμε δηλαδή, κόβουμε για να μείνει στο κλαδί, να μείνουν σε κάθε κλαδί λίγα για να μην σπάσει το κλαδί, γιατί αυτά βγαίνουν πολλά. Και πραγματικά πήγαμε και μετά άρχισε να λέει, τι έγινε εδώ πέρα, πάγωσαν, Μιχάλη, τον πατέρα μου, κάτι έπαθαν αυτά, πάγωσαν, δεν γίνεται, πρέπει να τα δηλώσουμε. Πού πάγωσαν, λέει ο πατέρας μου, λέει, μια χαρά είναι, όσα πρέπει, λέει, στο κάθε κλαδί, όσα πρέπει στο δέντρο και πάνω και κάτω, αυτά θα γίνουνε. Απλά, λέει, δεν χρειάζεται πολύ αρέωμα. Πάπε εγώ, μαμά, λέω, τι έκανες manifest, με κοιτάει η μαμά μου, δεν έχει ιδέα, έτσι, γιατί το manifest, τι είναι, δεν είναι κάτι μαγικό, δεν έχει να κάνει με θρησκείες, έχει να κάνει με τους συμπαντικούς νόμους που είτε εσύ τους πιστεύεις είτε δεν τους πιστεύεις, αυτοί υπάρχουν, απλά υπάρχουν, υπήρχαν πάντα και πάντα θα υπάρχουν. Δεν περιμένουν εσένα να τους πιστέψεις. Απλά κάποιοι κάνουν manifest χωρίς να το καταλάβουν όπως η μητέρα μου και κάποιοι το μελετάνε και προσπαθούν να το μάθουν και προσπαθούν να το βάλουν στη ζωή τους ώστε να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο, να προσελκύσουν πράγματα που επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν επιθυμίες και στόχους και να πετύχουν στόχους. Αυτό κάνω εγώ. Η μητέρα μου το έκανε ασυναίσθητα. Έκανε τη δήλωση και έβαλε συνέστημα, γιατί μέσω της προσευχής της, επειδή αγχώθηκε και προσπαθούσε να διαχειριστεί το άγχος της, άρχισε να προσεύχεται, γιατί πάντα αυτό κάνει. Γι' αυτό λέω προσευχή, διαλογισμό, όπως θέλετε πείτε το. Το ίδιο είναι. Ο τρόπος που το κάνεις είναι δικός σας, ή θα βρεις τον τρόπο που το κάνεις. Είτε θα διαβάσεις κάποια προσευχή, είτε θα καθίσεις και θα ηρεμήσεις το μυαλό σου, θα βάλεις μια μουσικούλα, κάτι συγκεκριμένο που σε χαλαρώνει. Δικό σου είναι το θέμα, εσύ θα βρεις τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι κάντο. Και έτσι ηρέμησε με αυτόν τον τρόπο, έκανε αυτή τη δήλωση και έβαλε συνέστημα. Ήθελε πραγματικά και πάρα πολύ να τα καταφέρουμε και φέτος και να είμαστε υγιείς. Πιο πολύ στην προσευχή της σίγουρα θα έβαλε όλους μας, θα έβαλε τον πατέρα μου και τον εαυτό της, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Και οπότε αυτή η δήλωση σε συνδυασμό με το συνέστημα έφερε το αποτέλεσμα και πραγματικά σας λέω, το χτήμα το κατεβήκαμε σήμερα, έλεγα φτάνουμε προς τα κάτω. Το κατεβήκαμε σήμερα και μένει ακόμα αύριο. Εντάξει, μας σταμάτησε λίγο και η βροχή, αυτοί συνεχίζουν,
ακόμα λίγο, φυσάει πάρα πολύ και κάποια στιγμή έβρεξε. Αλλά τα δέντρα ήταν αραιωμένα και δεν πάγωσαν, δεν έκανε παγωνιά για να παγώσουν. Είχανε όσα έπρεπε να έχουνε. Μακάρι να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα χτήματα. Πάντως έτσι ξεκινήσαμε με πάρα πολύ αισιοδοξία, γιατί είδαμε ότι φεύγει η δουλειά και τα καταφέρνουμε. Και σας λέω, αυτά όλα που λέω στα βίντεό μου δεν έχουν να κάνουν με θρησκείες. Γιατί μου πατάτε κάτι για θρησκείες. Μίλησα εγώ για θρησκείες ποτέ στα βίντεό μου. Μιλάω για τους συμπαντικούς νόμους. Ένας από αυτούς είναι και ο νόμος της έλξης. Είναι ο νόμος της υπόθεσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι. Δεν μίλησα πάντως για θρησκεία. Μπορεί να μίλησα για κβαντική φυσική. Για κβαντικούς νόμους. Μπορεί να μίλησα και για επιγενετική και νευροπλαστική που δεν την ανέφερα, αλλά εκεί υπάγονται αυτά που λέω. Πάντως δεν μίλησα για θρησκείες και μέσα από το κανάλι μου στηρίζω πάντα την ενότητα και όχι το διαχωρισμό. Γιατί άλλο ο Χριστός, ο Θεός, γενικώς εκεί που πιστεύουμε είναι άλλο πράγμα, και άλλο οι θρησκείες. Γιατί στα χρόνια, αν παρατηρήσετε, οι θρησκείες χώρισαν τον κόσμο, φέρανε μεγάλο διαχωρισμό και ήταν υπεύθυνες και για πάρα πολλά άσχημα. Οπότε θέλω να εστιάσουμε στην αγάπη που ήταν ο Χριστός, που είναι ο Θεός, που είναι αυτό το κάτι ανώτερο, στην αγάπη. Και αγάπη τι είναι? Είναι ενότητα, δεν διαχωρίζει. Όλοι είμαστε ένα και πρέπει να αγαπάμε, αγαπάμε αλλήλους, αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να έχουμε θετικά συναισθήματα, όχι ζήλες, έχθρες, μίσος, να κοιτάμε να κάνουμε κακό ένας τον άλλον. Εντάξει, θα μπει στον οίκο του Θεού, αλλά βγες. Όταν βγαίνεις όμως πώς είσαι, για σκέψου. Μην μπαίνουμε μόνο για να ξυλωθούμε, μην μπαίνουμε μόνο για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και μόλις βγούμε από τον οίκο του Θεού κάνουμε πάλι τα ίδια. Γιατί αυτό είναι υποκρισία και εμένα δεν μου αρέσει αυτό και δεν μπορώ παρά να μην το πω. Οπότε αν θέλετε να κάνετε πραγματικά πετυχημένο manifest, κάντε ό,τι έκανε η μητέρα μου. Πραγματικά το έκανε η γυναίκα χωρίς να το καταλάβει, μέσω της προσευχής της. Δήλωσε και είχε το ανυψωμένο συνέστημα. Αλλά μετά τι έκανε το SOS? Το ξέχασε. Εγώ σήμερα στο χτήμα απλά της εξήγησα και καθόταν και σκεφτότανε. Της εξήγησα πώς το είπε, τι είπε και το συνέστημα που έβαλε. Και μετά το ξέχασε. Δεν της έγινε μονή. Προσευχήθηκε μία φορά, το είπε αυτό και το ξέχασε. Πήγε να αναλάβει δράση εκεί που έπρεπε, να πάει να ρεώσει. Ο δρόμος της άνοιξε, της ήρθε βολικός. Της ήρθαν όλα βολικά, της ήρθαν όλα πάρα πολύ ωραία. Χαμογελάει. Το ξέχασε όμως, δεν της έγινε μονή. Γιατί συνηθίζουμε οτιδήποτε επιθυμούμε να το δηλώνουμε, να κάνουμε θετικές δηλώσεις, να κάνουμε vision boards, να προσευχόμαστε, να διαλογιζόμαστε, να οραματιζόμαστε, να κάνουμε τα χίλια μύρια, να γράφουμε, αυτά που σας λέω όλα. Αλλά ξεχνάμε αυτό που είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό. Μετά το ξεχνάμε. Δεν μας γίνεται αιμονή. Δεν κολλάμε. Δεν έχουμε προσκολήσεις. Αυτά είναι τα μπλοκ μας. Δεν φοβόμαστε. Να λαμβάνουμε δράση. Ο δρόμος θα μας ανοίξει. Κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Δουλέψτε με τον εαυτό σας. Κάντε τις τεχνικές του manifest. Αλλά ξεχάστε τις μετά. Μην σας γίνεται αιμονή και λέτε και φοβάστε και αγχώνεστε και αιμονές και προσκολήσεις και φόβος και τα χίλια μύρια. Το μπλοκάρετε. Δεν θα έρθει στη ζωή σας. Δεν θα έρθει αυτό που επιθυμείτε και δεν θα σας έρθει και με όμορφο και βολικό τρόπο. Σαν γάργαρο νερό να κυλήσει δηλαδή και να τσουπ να έρθει. Και να έρθει και σε χρόνο ντετέ που λέω εγώ. Στη μητέρα μου ήρθε σε χρόνο ντετέ. Δεν ήξερε η γυναίκα ότι κάνει manifest και έκανε manifest. Απλά επειδή ασχολούμαι, το κάθε τι το λαμβάνω και το διαχειρίζομαι στο μυαλό μου και λέω τι έκανε η μητέρα μου. Έκανε αυτό, εκείνο και το άλλο. Και θέλω να σας το δώσω και σας το έδωσα σήμερα. Σας λέω, βγήκαμε εγώ, τι λέω, κλώθα. Πρέπει να το κάνω. Πρέπει αυτό που σκέφτηκα και συνέλαβα στο μπάνιο, έτσι σαν ιδέα για βίντεο, με βάση την ιστορία της μαμάς μου, με βάση τι έκανε, που εγώ το θεωρώ manifest και είναι manifest. Ήθελα να σας το δώσω. Κάντε ό,τι έκανε η μητέρα μου. Μπορούμε, είναι απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όσοι είστε νέοι στο κανάλι μου, το κουμπάκι εγγραφή, το κουδουνάκι δίπλα όλες για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις για κάθε νέο μου βίντεο, για τα short, για τις αναρτήσεις στην κοινότητα. Όσοι δεν πήρατε ακόμα τον οδηγό, κοιτάξτε λίγο στα ανεπιθύμητα email, γιατί πέφτουν και εκεί τα ανεπιθύμητα και σε μένα πολλές φορές έρχονται στα ανεπιθύμητα. Τα τσεκάρω κάπου κάπου. Γιατί όσους μου στείλατε mail για να σας στείλω το δωρεάν οδηγό Manifest για Αρχάριους, τα τρία βασικά κλειδιά, σας έχω στείλει πίσω απαντητικό email με τον οδηγό σε PDF. Αν δεν τον λάβατε ακόμα, επειδή τα στέλνω σε σύντομο χρονικό διάστημα,
Θα πρέπει να κοιτάξετε τα ανεπιθύμητά σας. Και όσοι δεν τον λάβατε ακόμα, δεν μου στείλατε email, κάτω στην περιγραφή σας λέω τον τρόπο για το πώς να λάβετε αυτό το δώρο από μένα για σας, ο οποίος οδηγός αυτός είναι κάτι αρχικό, μικρό, αλλά μετά το καλοκαίρι έρχονται τα πιο μεγάλα που σας ετοιμάζω. Εδώ θα είμαστε όμως και θα τα λέμε καθημερινά με βίντεο. Manifest λοιπόν. Η μητέρα μου έκανε manifest. Ποιος θέλει να αλλάξει τη ζωή του, ποιος θέλει να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του εύκολα και γρήγορα. Για να ξαναδείτε, πάμε πάλι πίσω το βίντεο να δείτε τι έκανε η μητέρα μου. Γιατί συνηθίζουμε να ακούμε κάτι, να διαβάζουμε κάτι, αλλά να μην προβαίνουμε σε πράξεις, να μην τα κάνουμε. Ή όπως το ακούσαμε, από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο βγήκε. Όμως πραγματικά όποιος θέλει να αλλάξει τη ζωή του, εγώ γι' αυτό κάνω τα βίντεο. Γιατί και εγώ κάποια στιγμή ήθελα να αλλάξω τη ζωή μου. Και ακόμα προσπαθώ, έχω και άλλα πράγματα να καταφέρω. Τι λέτε, σταματάει η ζωή, πάμε δυνατά. Για το καλύτερο, για το καλύτερο για μας, για την οικογένειά μας, για το σύνολο. Και να προσφέρουμε και στο σύνολο, στους ανθρώπους, στο πλανήτη, γιατί όχι. Πάμε να το κάνουμε. Σας αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ.